Ένα τεράστιο κομμάτι στο οποίο πάσχει η Ελλάδα είναι η υγεία. Έχουμε δει διάτοντες αστέρες να μπαίνουν υπουργοί υγείας τα τελευταία 14 χρόνια και να διαλύουν το σύστημα αυτό το οποίο έχουν ορίσει οι ίδιοι για την περίθαλψη των πολιτών. Και εγώ ρωτώ, η υγεία, το σύστημα υγείας είναι απαραίτητο στοιχείο του πολίτη να πληρώνει μία εισφορά για να μπορεί να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Γιατί αν ο πολίτης μου νοσεί, νοσεί το κράτος, νοσούν όλες οι δομές και δεν μπορώ ούτε να παράξω, ούτε να δημιουργήσω, μα ούτε και να αναπαραχθώ. Σήμερα βλέπουμε, μετά από μια υγειονομική κρίση, όπως τη λένε, η οποία ήταν τεχνιέντος δομημένη, ήταν μια πολιτική σε εισαγωγικά που επευλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι μέσα από φαρμακευτικές ιδιωτικές εταιρείες, όσο και σε κάθε κράτος μέλος. Και ακούω ότι έχει αφήσει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία. Ναι, είναι γεγονός, έχει αφήσει. Το μεγαλύτερο αποτύπωμα όμως που έχει αφήσει και το μεγαλύτερο άδικο που έχει παράξει αυτή η σε εισαγωγικά πολιτική είναι το άδικο που φέρουμε στο αίμα μας όλοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο άδικο. Και σήμερα βλέπουμε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες όπου ο πολίτης σήκωσε πόδια και τις κατήγγειλε μία-μία να αποσύρουν τα σκευάσματά τους. Δεν τη θέλω εγώ αυτή την Ευρώπη. Εγώ θέλω την Ευρώπη της Ένωσης. Όπως ακριβώς ορίζει ο τίτλος. Πώς να ενωθείς όταν τα κόμματα από εδώ πάνε και εντάσσονται στα κόμματα τα ευρωπαϊκά? Πώς να ενωθείς? Η Ελλήνων Συνέλευση μίλησε για πρώτη φορά για την πτέρυγα των Ελλήνων στην Ευρώπη. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πουθενά αλλού. Παρά μόνο στη βάση της φυσιολογίας μας ως Έλληνες. Γιατί αυτό είμαστε.